Γιάννενα και Ιωάννινα Λεϊκράν ψηφίζουν και αυτό το Σεπτέμβριο οι κορυφαίοι δρομείς της χώρας που ετοιμάζονται να τρέξουν τα 30 χιλιόμετρα γύρω από τη λίμνη Παμβότιδα μαζί με δεκάδες εκατοντάδες δρομείς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο γύρος λίμνης Ιωαννίνων και οι αγώνες που τον πλαισιώνουν θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση συμπληρώνει φέτος 17 χρονιά ανελειπούς παρουσίας στα δρομικά δρόμενα της χώρας, αποτελώντας την πρώτη επιλογή για την πλειονότητα των δρομέων, παρά το ότι την ίδια περίοδο είναι στο καλεντάρι πολλοί ακόμη αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων. Το παρόν αναμένεται να δώσουν φέτος ο νικητής των 4 τελευταίων γύρων λίμνης και τρίτος στον περσινό μαραθώνιο της Αθήνας, Κωνσταντίνος Σταμούλης, ο νικητής του περσινού μαραθωνίου και δεύτερος στο γύρο λίμνης το 2022, Χαράλαμπος Πιτσιόλης, αλλά και ο τέταρτος στο μαραθώνιο, Παναγιώτης Καραΐσκος, ενώ στις γυναίκες ξεχωρίζουν οι παρουσίες της περσινής νικήτριας του μαραθωνίου και του γύρου λίμνης, Βασιλικής Κωνσταντινοπούλου, της νικήτριας του μαραθωνίου και του γύρου λίμνης το 2021, Glorias Privilegio, καθώς και της δεύτερης στον περσινό μαραθώνιο της Αθήνας, Κατερίνας Ασημακοπούλου. Την παρουσία των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών εξήρε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο διευθυντής του Ιωάννινα Λεϊκράν, Ηλίας Πυριούνης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε και στο στόχο που έχει τεθεί για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των θεατών στη διαδρομή, με τον ίδιο να απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε συλλόγους, σχολεία και ομάδες να δώσουν το παρόν και να ενθαρρύνουν τους αθλητές. Σε λίγες μέρες θα έχουμε εδώ όλους τους καλύτερους αθλητές που μπορούν να τρέξουν μία απόσταση 30 χιλιόμετρων. Αυτό κάθε χρόνο σημαίνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, δηλαδή προς τη διοργάνωσή μας. Εάν θεωρήσουμε ότι αυτές τις ημέρες γίνονται πάρα πολύ σημαντικοί αγώνες και θα έχουμε δύο Σαββατοκύριακα με τις εκλογές, που σημαίνει ότι θα πέσει ο ένας πάνω στον άλλον. Και όταν μιλάμε σημαντικούς αγώνες, λέμε για τις Πέτσες, για το Κώστα Ναβαρίνο και για την Κρήτη, που όλοι θέλουμε να έχουμε αυτούς τους καλύτερους αθλητές στο δικό μας τον αγώνα. Άρα, από την ήδη συμμετοχές δεν έχουν κλείσει ακόμη. Εμείς έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Έχουμε πετύχει άλλη μια φορά τον επιθυμητό στόχο να έχουμε έστω και έναν αθλητή, ειδικά στο 30 παραπάνω από την προηγούμενη χρονιά. Άρα η ψήφος και η εμπιστοσύνη υπάρχει προς τη διοργάνωση. Αυτό δεν το έχουμε καταφέρει μόνοι μας. Έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βρει το, θα έλεγα, το βηματισμό τόσο με τον Περιφέρεια Επίρου, όσο και με τον Δήμο Ιωαννητών, με όλες τις υπηρεσίες. Πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για το Δήμο Ιωαννητών χαρακτήρισε το Ιωάννινα Λεϊκράν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Δημήτρης Παπαγεωργίου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τους διοργανωτές, ενώ από την πλευρά του για μια διοργάνωση που κάθε χρόνο ξεπερνά τις προσδοκίες, έκανε λόγο ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χάρης Λαζάνης. Πετύχαμε και με τη συνδρομή τη δικιά μας και της Περιφέρειας, επετεύχθη για 17η χρονιά να έχουμε τη διοργάνωση αυτή, η οποία αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό πανελλήνιο θεσμό για το δρομικό κίνημα. Για το Δήμο Ιωαννητών αποτελεί ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της πόλης, των Δημοτών, το οποίο είναι ένα πλεονέκτημα πλέον, έχει καταστεί ένα πλεονέκτημα σε όλη την Ελλάδα και είναι ένα γεγονός που μας τιμά και το στηρίζουμε ψυχήτε και σώματε. Το 17ο Ιωάννινα Λεϊκράν ξεπερνάει τα σύνορα της Ελλάδος, ξεπερνάει κατά πολύ τις προσδοκίες όλων μας και γι' αυτό σαν περιφέρεια είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε στηρίξει ένα τέτοιο θεσμό όλα αυτά τα χρόνια. Και είμαστε και ιδιαίτερα περήφανοι καθότι ξεπεράστηκαν και όλα τα προβλήματα λόγω του κορονοϊού που δημιούργησαν σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις και βλέπουμε ότι οι διοργανωτές έχουν βάλει ένα τεράστιο πύχη να ξεπεράσουν όλα τα αθλητικά δρόμενα της Ελλάδος. Και φέτος προβλέπονται χρηματικά έπαθλα για τους 3 πρώτους νικητές και τις 3 πρώτες νικήτριες του γύρου λίμνης των 30 χιλιόμετρων με αθλοθέτη τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, η οποία από πέρυσι είναι αθλοθέτης και του ρεκόρ διαδρομής. Η Τράπεζα Ηπείρου, η τράπεζα του τόπου μας, στηρίζει πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι από τις σημαντικότερες της πόλης και όχι μόνο θα έλεγα και της Ηπείρου αλλά και της Ελλάδας. Συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τόπου. Εμείς ως χορηγοί συνδράμουμε στον αγώνα των ΑΜΕΑ και επίσης είμαστε αθλοθέτες όπως γνωρίζετε στον
στα 30 χιλιόμετρα και έχουμε θεσπίσει από πέρσι και την ειδική βράβευση του ρεκόρ της λίμνης, αν αυτό ξεπεραστεί. Προφανώς ο αθλητικός τουρισμός είναι ένα πολύ μεγάλο asset για την περιοχή μας. Υπάρχει και ένα συνέδριο θεματικό στην Πρέβεζα μεθαύριο ακριβώς για αυτό το πράγμα. Με συμμετοχή που ξεπερνάει τα σύνορα της Ελλάδας, νομίζω ότι το Lake Run είναι για μένα μάλλον ίσως ο δεύτερος αγώνας πριν το Μαραθώνιο της Αθήνας και είναι και ένας αγώνας προετοιμασίας και γι' αυτό χρησιμοποιείται. Και εκτός από την τεράστια προβολή και τα έσοδα που φέρνει στην πόλη, είναι και ένα μήνυμα και ένα κίνητρο υγείας για τους νέους ανθρώπους, για να σηκωθούν λίγο από πίσω από τους υπολογιστές και να φροντίσουν λίγο και τη φυσική τους κατάσταση. Εκτός από τον αγώνα των 30 χιλιόμετρων την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, που τον πλαισιώνουν ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων την ίδια ημέρα και των 5 χιλιόμετρων μία ημέρα νωρίτερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και φέτος τους αγώνες ψυχαγωγικού χαρακτήρα Μαμά Καρότσι, Family Run, Παραλίμνιο Δρόμο Αμαία και το Kids Race για μαθητές των τελευταίων 4 τάξεων του Δημοτικού με δωρεάν συμμετοχή. Παράλληλα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα υλοποιηθούν δύο ακόμη δράσεις. Η πρώτη αποτελεί συνέχεια της φωτογραφικής έκθεσης Stills in Motion με τα φωτογραφικά έργα των Άγγελου Ζημάρα, Δημήτρη Τωσίδη και Κωνσταντίνου Τσακαλίδη να παίρνουν μια άλλη διάσταση από τα χέρια των μελών του Σωματείου Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Οικαστικών Τεχνών Υπήρου, ενώ η δεύτερη είναι η συμμετοχή της διοργάνωσης στη φετινή εκστρατεία για τον Παγκόσμιο Μήνα Αλτσχάιμερ. Καλέσαμε λοιπόν το Σωματείο Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Οικαστικών Τεχνών Υπήρου να δηλώσουν την πρόθεσή τους να υιοθετήσει κάθε οικαστικός μία φωτογραφία και να της δώσει άλλη διάσταση, να την ξαναζωντανέψει οικαστικά πια, όμως με ένα κεντρικό θέμα, με θέμα την ανακύκλωση. Άρα θα δούμε αυτές τις φωτογραφίες σαν έργα οικαστικά πλέον, σε μία έκθεση που θα είναι στο Expo, στο χώρο της πλατείας Μαβίλη, όπου εκεί θα χτυπάει η καρδιά της διοργάνωσης, και μία έκθεση που ο σκοπός μας είναι να φιλοξενηθεί από σχολεία της πόλης μας. Έχουμε κάνει και παλιότερα με το γύρο λίμνης τέτοιες εκδηλώσεις και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μετά την καραντίνα, που έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην ψυχική υγεία και στους ανθρώπους με άνοια, μπορούμε τώρα να ανοιχτούμε και να ξανασυμμετάσχουμε.